Προεκλογικά πάντα έρχεται κάποιο νομοσχέδιο για αυθαίρετα και για καταπατημένες εκτάσεις. Γι' αυτό υπάρχουν και 6 νόμοι που τελικά δεν έχουν αποδώσει, δεν έλυσαν συσσωρευμένα προβλήματα που υπάρχουν. Εμείς εκτιμάμε ότι και αυτό το νομοσχέδιο την ίδια τύχη θα έχει. Ωστόσο, συνήθως επιμέρους λύσεις και επιλεκτικά δίνονται για τις μεγάλες ιδιοκτησίες με ευνοϊκούς όρους και κατά κάποιο τρόπο και οριστική διευθέτηση. Θα λέγαμε ότι είναι οι κερδισμένοι. Γι' αυτό τα περισσότερα από αυτούς τους νόμους, όπως και το παρόν νομοσχέδιο, ευνοούν τις καταπατήσεις και επιβραβεύονται οι μεγαλοκαταπατητές. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που συνυπάρχει είναι ότι πολλές τέτοιες εκκρεμότητες εμποδίζουν να ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο, το οποίο είχε μπει ένα στόχος μέχρι το 2020 και τελικά έχει καταντήσει η οφείρη της Σάρτας. Ακόμα θέλετε, επιδιώκετε, να ξεκαθαρίσει το τοπίο ώστε να διευκολυθούν αγοροπολισίες. Συνεπώς θα υπάρχουν έσοδα, τα οποία έσοδα ξέρουμε ότι δεν θα πάνε σε λαϊκές ανάγκες. Όπως παραδείγματος χάρη, αντισεισμικός έλεγχος για σχολεία, νοσοκομεία, δημόσια κτίρια και άλλα, αφού στη χώρα μας, που είναι η πρώτη σε σεισμικότητα στην Ευρώπη, το 60% των κτιρίων είναι κατασκευασμένα χωρίς καθόλου αντισεισμικούς κανονισμούς ή με το αντισεισμικό κανονισμό του 1959 που έχει τροποποιηθεί, αναθεωρηθεί τουλάχιστον 4 φορές από τότε. Και το αναφέρω και με την επικαιρότητα των μεγάλων σεισμών και καταστροφών σε ανθρώπινες ζωές στη γειτονική χώρα, την Τουρκία. Υπάρχει λοιπόν και σε μας πρόβλημα, γιατί και αυτός ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος των δημοσίων κτηρίων που θεσπίστηκε το 2001 έχει υλοποιηθεί μόνο το 25 περίπου τα 100, χωρίς τα αποτελέσματα να έχουν δημοσιοποιηθεί. Αλλά και εδώ, στο νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα, οι πόροι που λέτε από την αύξηση εσόδων ακόμα και από την καταβολή στην εταιρεία ακινήτων δημοσίου του τμήματος από την εξαγορά των δημοσίων ακινήτων θα χρησιμοποιηθούν πάλι για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών ομίλων. Ταυτόχρονα θα απαλλαγείται από ένα σημαντικό μέρος άγχους λόγω των αμφισβητήσεων και των χρονοβόρων διαδικασιών που υπήρχαν. Τώρα, για τα άρθρα δεν ήταν και πολλά σε σύγκριση με άλλα νομοσχέδια. Μιλήσαμε στις προηγούμενες συνεδριάσεις για τα σημαντικότερα. Θέσαμε ορισμένα ερωτήματα, απάντηση όμως δεν πήραμε. Όπως το άρθρο 5 για τα εξαιρούμενα ακίνητα από εξαγορά για λόγους εθνικής άμυνας, δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας υγείας, χωροταξικού ή πολυοδομικού σχεδιασμού. Και όμως την τελευταία παράγραφο του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι δεν ισχύει για αυτά που έχουν περιέλθει στην κυριότητα της εταιρείας ακινήτων δημοσίου και δεν το αιτιολογείται. Εμείς περιμέναμε κάτι να μας πείτε. Επίσης, για ακίνητα τα οποία δόθηκαν από το ίδιο το δημόσιο και τα οποία μεταβιβάζονται, κληρονομούνται, φορολογούνται, δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο τι θα συμβεί εάν δεν προβεί κάποιος εξαγορά. Τι πρόκειται να γίνει με το ακίνητο, θα γίνει έξωση? Ή στο άρθρο 18. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια για μικρή ιδιοκτησία και πιο μεγάλο ποσοστό για τη μεγάλη. Επίσης, για το θέμα του κτηματολογίου δωδεκανήσου, του οποίου η κτηματογράφηση δεν είχε ολοκληρωθεί από τους Ιταλούς, ούτε με το ελληνικό κράτος για τα νησιά Ρόδο, Κό και Λέρο. Αφορά κυρίως ιδιοκτησίες κοντά στον Αιγαλό, για τον οποίο δεν μπορεί να καταστρατηγούνται οι διατάξεις περί καθορισμού του Αιγαλού
και αποστάσεων από αυτόν. Με αυτή την έννοια, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα υπάρξει εκποίηση της δημόσιας περιουσίας που θα ευνοήσει το κεφάλαιο εκείνο που δραστηριοποιείται κυρίως στον τουριστικό και στον ξενοδοχειακό κλάδο, αφού και οι περιπτώσεις των εκπτώσεων είναι πολλές. Τώρα, δεν ξέρουμε αν θα φέρετε και άλλες υπουργικές τροπολογίες εκτός από το εξοδικαστικό, κύριε Πρόεδρε, και το λέω γιατί συζητείτε και μία που αφορά τους καλλιτέχνες. Και χτες είχαν η μεγάλη κινητοποίηση, γιατί και κάτω από την πίεση αυτού του δίμηνου αγώνα των καλλιτεχνών και σπουδαστών καλλιτεχνικών σχολών, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να κάνει έναν ελιγμό, να δημοποιήσει μια κοινή υπουργική απόφαση που βελτιώνει τις αποδοχές των καλλιτεχνών με καθιέρωση ειδικής μισθολογικής κατηγορίας, όμως δεν ικανοποιεί το αίτημα του αγώνα τους για την απόσυρση της τροπολογίας και του προεδρικού διατάγματος. Και αναφέρομαι σε αυτά γιατί στη φύση της τέχνης είναι η δύναμη που έχει να εξανθρωμίζει τον άνθρωπο και τον κόσμο και γι' αυτό είναι αναγκαία. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ κατέθεσε 2 τροπολογίες και ζητάμε από τους συναδέλφους να τις στηρίξουν. Η μία τροπολογία αφορά τη θεσμοθέτηση επιδόματος μητρότητας για τις αυτοαπασχολούμενες μητέρες στο ύψος του κατώτατου μισθού, με διάρκεια 2 μήνες πριν και 6 μήνες μετά τον τοκετό, καθώς και χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, προκειμένου να μην είναι αναγκασμένες να εργάζονται μέχρι τη γέννα και να επιστρέφουν στη δουλειά όσο το δυνατόν πιο σύντομα μετά τον τοκετό. Η δεύτερη τροπολογία αφορά την κατάργηση της προϋπόθεσης της συμπλήρωσης 200 ημερών ασφάλισης για τη χορήγηση της άδειας μητρότητας, κοίηση στο κετό λοχεία από τον ΕΦΚΑ και επέκταση της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας που χορηγεί ο ΟΑΕΔ σε εργαζόμενες που σήμερα αποκλείονται από αυτή για τους παραπάνω λόγους που είπα. Άρα πρέπει να υπάρχει μια ενιαία με αντιμετώπιση. Το θεωρούμε, αν θέλετε, και αναγκαίο, γιατί σε συνθήκες υψηλών ποσοστών ανεργίας, περιορισμού των ποσοστών μόνιμης και σταθερής δουλειάς και επέκτασης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή ακόμα η αύξηση που προωθείται από όλες τις κυβερνήσεις της προσωρινής εργασίας, της εποχικής δουλειάς, η προϋπόθεση αυτή των 200 ημερών ασφάλισης στερεί από τις μέλουσες και νέες μητέρες την απαραίτητη αυτή άδεια. Για το λόγο αυτό προτείνεται η χορήγηση της άδειας και των αντίστοιχων επιδομάτων να αποσυνδεθεί από τις ημέρες ασφάλισης των εργαζομένων γυναικών. Εξάλλου όλοι αποδεχόμαστε ότι είναι γυρασμένος ο πληθυσμός, έχει τις αιτίες της. Εντάξει, και τώρα τελευταία ακόμα πιο πολύ με την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια, την αβεβαιότητα και ανασφάλεια. Ας μην δυσκολεύουμε και άλλο. Χρειάζεται ενίσχυση η προστασία της μητρότητας. Σας ευχαριστώ.